Ένας είναι ο άνθρωπος της καριέρας, κύριε. Διαβάζει, παρακολουθεί, συνεχώς κάνει έργο και συνεχίζει να έχει όραμα. Δεν το εγκαταλείπει ποτέ. Πολύ βασικό για μένα. Έχει όραμα, ξέρει πού θα πάει, τι θέλει. Ο άλλος λέει, κοίτα να δεις. Παρασταίνεις. Μ' αρέσει να φτιάχνω κοτούλες. Αλλά και κανένα ποτήρι να είναι ωραίο να γι' αυτό. Να το πιάσω εκεί. Α, επίσης ωραίο, βλέπω πολύ ωραία να φτιάχνω τις φλέβες εδώ στα χέρια. Τι ωραία που τις είχε κάνει ο ζωγράφος. Φαινόντουσαν οι σαν αληθινές. Μπερδεύει τη δεξιοτεχνία, τη τεχνική με την τέχνη του. Ξέρετε, το να είσαι δεξιοτέχνης δεν είναι τέχνη. Η τέχνη συναντάται αλλού. Δεν συναντάται στο καλό τεχνικό αποτέλεσμα. Ότι έφτιαξε ένα ποτήρι με τις γυαλάδες του κτλ. Και το θαυμάζει. Λες καλός δεξιοτέχνης, αλλά δεν είσαι στην τέχνη ακόμα. Ρώτησαν τον Πικάσο. Μια μέρα του είπαν, έλα να δεις μια εκθεσάρα που σε έχουμε να σε πάμε. Γιατί μας έχεις φέρει με το Σεζάν. Τι έχει, φρούτα λέει, μήλα. Λοιπόν, πραγματικά ήταν μήλα που μιλούσαν. Λοιπόν, όταν την είδε την έκθεση του είπαν, πώς σου φάνηκε η έκθεση. Πάρα πολύ ωραία λέει. Σ' άρεσαν τα μήλα του καλλιτεχνών. Ήταν καλύτερα από το Σεζάν. Ναι, ήταν. Άντε, αυτό περιμένω να ακούσουμε. Δηλαδή, θεωρείς ότι αυτή η καλλιτέχνη είναι καλύτερη από το Σεζάν. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα τα μήλα είναι καλύτερα από το Σεζάν. Αλλά όχι ότι ο καλλιτέχνη είναι καλύτερο από το Σεζάν. Ο καλλιτέχνη, ο Σεζάν είναι κορυφή. Έχει άλλο μεταλλιτέ. Έχει όραμα. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Φωτογραφική αποτύπωση κάνουν. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και να πούμε κάτι. Όποιος ζωγραφίζει με όρους φωτογραφίας, κάνει ένα τεράστιο λάθος. Δεν είναι φωτογραφία η ζωγραφική. Η ζωγραφική είναι δημιουργία, είναι όραμα, είναι έμπνευση, είναι η δική σου πρόταση. Δεν είναι να βλέπεις το τραπέζι και να το κάνεις όλο ίδιο. Άντε και το κάνεις. Και τι έγινε. Δεν το φωτογράφεις με καημένα, χάρασες και 5 μήνες εκεί να το βάζεις χάρα και να το φτιάξεις, να το κάνεις όλο ίδιο. Δεν χρειάζονται ούτε ευθείες γραμμές, λοιπόν, δεν πρέπει να μπλέκονται αυτές οι δύο κατηγορίες. Ερασιτέχνες είναι εδώ, επαγγελματίες είναι εκεί. Θα το κάνω έτσι, εμείς δεν το κάνουμε ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί. Είναι άλλες κατηγορίες, όπως λέει ο Γεωργός και ο υπάλληλος γραφείου. Δεν λέω ποιος είναι καλύτερος. Άλλη δουλειά κάνει ο ένας, άλλη δουλειά κάνει ο άλλος, αλλά δεν μπλέκονται αυτοί οι δύο. Δεν μπορούν. Είναι ξένοι άνθρωποι. Μαζί δεν κάνουν. Χώρια μπορούν. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση που χώρια μπορούν. Δεν μπορούν μαζί. Γιατί ο ένας έχει άλλη ροή, ο άλλος έχει άλλη ροή. Ο καριερίστας έχει στόχους. Ψάχνει καριερή, ουσία. Θέλει να γραφτεί το όνομά του σε βιβλία. Θέλει την πρόοδο του, είναι επαγγελματίας. Ότι θα κάνει και αυτός που πουλάει χρώματα. Δεν θα διαφημιστεί, δεν θα μπει μέσα στο χρυσό οδηγό, ξέρω εγώ, στο ίντερνετ, στο ένα, στο άλλο. Θα κοιτάξει την προβολή του για να τον δούνε, να τον γνωρίσουν, να τον αγοράσουν. Αυτό θέλει και ο καλλιτέχνης που είναι επαγγελματίας. Τι θα κρυφτεί σπίτι του και θα λέει ακόμα δεν μου χτύπησε την πόρτα και σου μπουλάκι. Ωρα, είτε ο ερασιτέχνης αρκείται στο να πηγαίνει. Είναι και αυτό ο λάθος στο γραφείο. Να πηγαίνει λοιπόν σε εκθέσεις ερασιτεχνών. Σε κάποιους υποβαθμισμένους χώρους, δυστυχώς. Και είναι χαρούμενος αν το έργο του μπει στο ίντερνετ, που κάνουν κάτι διαγωνισμούς και στο Κολωνάκι και τα λοιπά, σε άλλες περιοχές. Λένε, άντε με 50 ευρώ άλλη συμμετοχή και κλείσαμε και μπαίνουν μέσα και ο νικητής θα πάρει ένα χρυσό βραβείο, δηλαδή μια περγαμηνή που θα λέει ότι ήρθε πρώτος νικητής από τους καλύτερους καλλιτέχνες του Κολωνακίου, που δεν έχουν σπουδάσει ποτέ τους βέβαια. Λοιπόν, και έτσι θα πάρει καμιά 300-400 like, θα μπουν μέσα οι συνάδελφοι των πολύ καλλιτεχνών και αυτοί, που θα του βάλουν like με το κιλό, θα του πούνε μεγάλε έσκησες, θα απαντήσει αυτός ευχαριστώ πολύ μεγάλε για την τιμή που μου έκανες, θα ανταποδώσουν ο καθένας ευχές ο ένας τον άλλον και μια χαρά. Μετά θα μετράνε τα like τους. Πήρα 800 like εγώ, 720 εγώ. Αδικήθηκα όμως με κανέναν. Ήταν πολύ καλό το έργο μου. Με τρίων λόγοι, θα έλεγε ένας αρχαίος. Είναι για λύπηση. Η
τέχνη ευτυχώς δεν έχει μετριότητες. Αν συμβεί να πάτε σε κανένα τέτοιο χώρο και να μείνετε έκπληκτοι από το αποτέλεσμα, το αισθητικό που θα δείτε, να είστε σίγουροι ότι δεν βρίσκεστε μπροστά στη τέχνη. Βρίσκεστε σε ένα πανηγυράκι που κάτι έχουν στήσει, κάποιος κερδίζει χρήματα από αυτή τη δουλειά, είναι αυτό που λέγαμε οι έξυπνοι στην κρίση. Πάντα θα έχουν κάποια θύματα για να βγάζουν χρήμα οι ίδιοι. Και οι άλλοι θα δίνουν τα 50 ή τα 100 τους για να βγουν πρώτοι στα like και αυτοί θα περνάνε καλά και οι άλλοι χειρότερα. Οι άλλοι θα γεμίζουν τη ματαιοδοξία τους και οι άλλοι την τσέπη τους. Όλοι βολεύονται. Έτσι. Στην τέχνη δεν υπάρχει λίγο τέχνη. Ξέρεις, έκανα λίγο, δεν είναι πολύ καλότερο, είναι όμως λίγο τέχνη. Τίποτα ή όλα. Ή θα είναι τέχνη, ή δεν έχω δει κανένα έργο που να λέει είναι λίγο τεχνικό, είναι λίγο τέχνη, εγώ το έργο του Καραβάτζου, είναι η τέχνη ή τίποτα. Λοιπόν, ή ο Καραβάτζου μπαίνει ως άνθρωπος της τέχνης ή δεν μπαίνει. Δεν έχω δει κανένα που να μπαίνει και να μην μπαίνει. Τι που σαν λέγεται, η Λορέ λέγεται, η έτσι μπορεί να πεις ότι δεν είναι το πρώτο όνομα, αλλά μπαίνει στο κομμάτι των τεχνών. Έτσι. Λοιπόν, και σαν πρόταση δική μας, μην προσπαθείς να γίνεις καλλιτέχνης πριν την ώρα σου. Θέλει πολύ χρόνο. Μην βιάζεσαι ότι δεν έχω καιρό για χάσιμο. Άμα δεν έχεις καιρό για χάσιμο, κάνε κάτι άλλο. Τι τάμα το έχεις να γίνεις καλλιτέχνης, δεν είναι το ζόρι. Επειδή δεν έχεις χρόνο εσύ, δεν είναι σωστή η τέχνη. Καλά και θα σου δώσει τίποτα η τέχνη, αν βιάζεσαι εσύ, και ποτέ δεν σου δώσει. Ούτε εσύ θα πάρεις, ούτε αυτή θα σου δώσει. Οπότε, μάλλον θα πληρώνεις χρήματα στο κάθε υπουργείο. Λοιπόν, ο οποίος θα σε αναρτήσει έξω στο βιβλίο των μεγάλων χορηγών, δεν θα γελάει. Αυτό θα γίνει. Εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά ναι, είναι αμαρτία. Έτσι, άδικα ονομάζεται όποιος πιάσει ένα πινέλο καλλιτέχνης ή αυτοαποκαλείται καλλιτέχνης. Τον καλλιτέχνη δεν τον αποκαλούν άλλοι αργότερα. Ποτέ ο ίδιος δεν είναι αυτοαποκαλείται καλλιτέχνης. Δηλαδή, οι πρώτοι αυτοί είναι πιάσαν πινέλο, κάτσαν να βγάλουν και την carte visite. Νικολαίδης Πέτρος καλλιτέχνης αλφα-αλφα. Ή γράφει ένα στίχο και λέει ποιητής. Έλα μεγάλη. Ο πραγματικός καλλιτέχνης έχει πολύ αγάπη για αυτό που κάνει. Διαβάζει ασταμάτητα, κάνει μελέτες, έρευνα, φτιάχνει έργα. Υπομένει και επιμένει. Αυτό είναι στάτους. Ο Καντ έλεγε ότι οι δυσκολίες που είναι ένα θηρίο, ένα κτίνος μάλιστα το ονομάζει, δεν μπορεί να δαμαστεί από τον ερεστέχνη. Αυτό το κτίνος που λέγεται πίεση, που λέγεται ανάγκη να φτιάξεις κάτι, λυγίζει πάντα τον ερεστέχνη. Στον επαγγελματία είναι βούτυρο στο ψωμί του, αυτό θέλει. Λοιπόν, είναι ότι αποφάσισες να γίνεις καλλιτέχνης. Εκτός από την αγάπη που ισχυρίζει ότι έχεις για το αντικείμενο, τι άλλο θα προσφέρεις? Άρα και γυναίκα σε αγαπάω, ας πούμε, και επειδή σε αγαπάω θα με παντρευτείς. Κάτι εμπράκτος θα μας δείξεις για την αγάπη σου. Θα του πει πολύ σωστά αυτός, η γυναίκα ή ο άντρας. Εκτός από την πολύ αγάπη που λες ότι μου έχεις, θα μου δείξεις για να δω και λίγο φως. Λοιπόν, κοίτα, δεν αρχίσαι στη δήλωσή μου, σε αγαπάω. Χρόνο θα μου δώσεις, εδώ θα ρωτούσα. Χρόνο όσο θέλεις. Χρόνο. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι ο χρόνος είναι το μεγάλο σας κεφάλαιο και τίποτα άλλο δεν είναι τόσο σημαντικό ο χρόνος? Ο χρόνος, λόγω χάρη από την ώρα που γεννιέσαι, αρχίζει και μετράει αντίστροφα και χάνεται. Μετράς προσδόκιμο ηλικίας. Λες, άντε θα ζήσω όχι χρόνο. Ο χρόνος είναι το κεφάλαιο το οποίο εξαντλείται. Σαν την κλεψίδρα. Τα ρέει. Οπότε, εσύ δεν αποφασίζεις αν θέλεις να το φας τα μπουζούκια, στο διάβασμα, σε βόλτες, σε δρομές, σε σινεμά, να περνάω ωραία, να κάνω καμάκι, ξέρω εγώ τι θέλει ο καθένας. Ό,τι θέλει υπάρχει για όλους. Αλλά, αν αποφασίσεις να το δώσεις επικοδομητικά, να γίνεις ένας άλλος Λεωνάρντο Ντα Βίντσι και να κάνεις από ανατομία μέχρι μουσική, μέχρι χειροματικά έργα, μέχρι ζωγραφική, μέχρι γλυπτική, μέχρι ό,τι θέλεις.
τότε είσαι μια άλλη κατηγορία. Βέβαια θα μου πεις αυτός 195 IQ είχε. Να κάνουμε τώρα. Δεν ζητάμε να γίνεις και ο Λεωνάρντο. Να πάμε στον Γκέτε που είχε 220. Είπα το τρίτο της παρέας. Δεύτερος είναι ο Αϊνστάιν με 200. Λοιπόν. Αλλά, παιδί μου, χωράς και εσύ κάπου στο 120 και πέρα, στο 110 να κάνεις ένα σημαντικό ρόλο. Οι περισσότεροι καλύτερα είναι εκεί, στο 110, τον 20, τον 30. Θα δείτε ότι δεν είναι μόνο το μυαλό αυτό το οποίο οδηγεί το αποτέλεσμα. Η δημιουργικότητα είναι. Έτσι. Όλοι μας έχουμε ένα ποσό δημιουργικότητας. Και δεν θέλουμε να κάνουμε και 100 περνίκες ή 100 τζογόνες. Μία κάνει. Γιατί ξέρω το Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, γιατί έκανε μια τζοκόντα. Ένα έργο ξέρω. Και τι ξέρω το, από το Μικελάντζελο. Μια καπέλα Σιστίνα ξέρω. 700 έργα. Αν το δείτε, από ένα έργο είναι γνωστοί οι περισσότεροι. Κάνε ένα έργο καλό. Κάνε ένα έργο. Αλλά καλό. Αν σας ρωτήσω ποιο είναι ένα καλό έργο του κάθε καλλιτέχνη, δεν ξέρω το πείτε ούτε ένα. Θα πείτε γενικώς κάνει καλά έργα. Αλλά ένα έργο δεν θα μου πείτε κανένας. Λοιπόν, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει. Κάνε ένα καλό έργο. Να πει κάποιο ότι έκανε κάτι. Τελικά για ποιο λόγο θε να ζωγραφίσει, θα σε ρωτήσω. Εδώ η απάντηση χωλαίνει πολύ. Γιατί μ' αρέσει. Καλή απάντηση. Και να σε αρέσει το καλύτερο. Αυτό θα ήταν αυτό που θα ήθελα να ακούσω. Κοίτα να δει. Άκουσε ότι έχει λεφτά άμα κάνω αυτά και αυτά και μπορώ να πουλάω. Αυτό δεν το ακούω πολύ κακό σου. Αυτός, εντάξει, δεν θα είναι άνθρωπος τέχνης, θα είναι ένας επαγγελματίας. Θα λέγαμε που θα... Αλλά για να γίνει επαγγελματίας θα πρέπει να διαβάσει και αυτός και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι κακή κατηγορία σου. Για ψυχαγωγία, ούτε και αυτή είναι κακή κατηγορία. Ξέρετε, το βασικό είναι να το προσδιορίσεις τι θέλεις να είσαι. Μην ανεβαίνεις μία σχολή καλλιτεχνών, μία κατεβαίνει ψυχαγωγία, μία λες για να πουλήσω μία γι' αυτό και μία για εκείνο και μία. Εντάξει, πάρε μία θέση για να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε, να σε βάλουμε σε ένα τμήμα και να είναι αυτό. Η τέχνη ψυχαγωγία είναι ένα μικρό μονοπάτι με μικρές χαρές και τίποτα περισσότερο στο τέλος. Δεν είναι η τέχνη ψυχαγωγία εκεί που θα ήθελε ο καθένας να φτάσει για να οραματιστεί ένα Βανκόβε να τα λιμάνια. Δεν θα φτάσει ποτέ εκεί. Η τέχνη ψυχαγωγία το ξέρεις θα κάνεις. Θα κάνω ρόλο στο πίνακα και στο σπίτι μου. Πολύ καλό αυτό, δεν είναι κακό. Θα χαρούν οι φίλοι μου, χαρώ εγώ. Πολύ ωραία. Δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για να είμαστε Πικάσο. Αλλά η λεωφόρος της τέχνης, αυτή που οδηγεί πραγματικά στην τέχνη, είναι έχει μεγάλο μήκος, είναι μακριά. Έχει κούραση. Έχει εμπόδια. Αλλά στο τέλος θα την κρίσεις την τέχνη. Όταν τελειώσει, εκεί θα δεις μπροστά σου ένα φως και θα είναι η τέχνη. Μόνο μέσα όμως από αυτή τη λεωφόρο, από κανένα μονοπάτι. Είναι πολύ διακριτή η ρόλη. Αν σου κάνουν κριτικές, πες ό,τι αποφάσισες τώρα να ασχοληθείς με κάτι. Θετικές ή αρνητικές. Κράτα τις θετικές, γιατί θα σε τονώσουν, αλλά πρόσεξε περισσότερο τις αρνητικές. Οι οποίες, να μην είναι κακόβουλες βέβαια, εννοείται κανείς καθηγητής θέλει να κάνει κακόβουλες στο σπούδες του κριτική. Κράτα το αυτό που σου λέει. Αυτές ιδιαίτερα θα σε βοηθήσουν. Εγώ πιστεύω ότι από τον καθηγητή μου που ήταν πιο σκληρός μαζί μου, από αυτόν έμαθα πιο πολλά. Όλοι οι άλλοι που μου λέγανε, άρε βοηλιά, είσαι ο Γκρέκο και μετά τον Ελ Γκρέκο είσαι ο Γκρέκο. Ένα έλυσα χωρίς, μου λέει ένα που δεν με πρόσεχε πολύ. Ο άλλος είχε ένα ξηράφι, μου σκίζει τα έργα. Από ποιον έμαθα, από τον δεύτερο. Μάθε να αλλάζεις θέσεις και οπτικές, αν αυτό χρειάζεται. Πολύ σημαντικό να αλλάζεις θέσεις. Ξέρω καλλιτέχνες, αλλάζουμε θέσεις. Εάν κάτι μας έχουν να μας λένε, είναι αυτοί οι καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, σδούρα είναι. Μια λέει αυγά, μια λέει γαλάτια. Ο καλλιτέχνης, άμα δει ότι έκανε κάτι και δεν του αρέσει, δεν θα ρίξει το εγώ του να πει ότι γιατί να μην το αλλάξω αφού θα γίνει καλύτερο σαν αποτέλεσμα, θα αλλάξει. Ο άλλος θα πει, τα αλλάξεις πάλι αυτό που έφτιαξες. Α, ναι, αφού είναι καλύτερο, μα τι πράγμα έχεις εσύ ρε παιδί μου.
δεν σ' αρέσει που είναι. Μ' άλλαξε, άλλαξε. Περιμένω να θα άλλαξε πάλι. Ναι, το περιμένεις. Καλά, να κάνεις παρέα με σένα είναι να τον τρελαίνεις τον άνθρωπο. Δηλαδή, έχετε ένα ραντεβού να πάτε αύριο στην Αθήνα και λέει 9 η ώρα θα πάμε στην Αθήνα. Ρίχνει κατάρια βροχή έξω. Του λες, δεν πάμε στις 10. Α, 9 δεν είπαμε. Αφού ρίχνει κατάρια, να πάμε στις 10. Τι θα γίνει. Ρε παιδί, πώς θα φωνάω τους ανθρώπους και μια λένε 9, μια 10, μια 11, μια 12. Όλες το καταλαβαίνω. Δηλαδή να βγούμε, να ξυλιάσουμε έξω, να παγώσουμε, να μας φάει το χαλάζι, γιατί είπαμε 9. Όχι, δεν γίνεται. Εγώ κοίτα η μάντρα και το λόγο μου κρατάω. Είπα 9, θα πάω 9. Και σκόνη να πάει πάνω στο χαλάζι, να φάει 10 καρούμπαρα και έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω εγώ. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εκείνο το καταλαβαίνει και το λέει με κουμπασμό. Δηλαδή, εγώ το είπα και το λόγο μου δεν αλλάζει. Αλλά δεν αλλάζουν θέσεις, λέει, οι πεισματάριδες που κάνουν κακό στον εαυτό του σίγουρα και οι πεθαμένοι. Οι πεισματάριδες δεν θέλουν, οι πεθαμένοι δυστυχώς δεν μπορούν. Λοιπόν, ίσως να άλλαζαν αυτοί, αλλά είναι η κατηγορία που δεν μπορεί. Ο Τόμας Μαν έλεγε, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι το άγνωστο. Πραγματικά, πολλοί περικοβάλλονται προς το άγνωστο και τα χάνουν, εντάξει. Γι' αυτό φρόντισε να έχεις γνώσεις. Αν είσαι στο άγνωστο, κοίτα να έχεις 5 γνώσεις ή να μην είσαι στο άγνωστο. Ξέρετε πόσοι κάνουν έκθεση ζωγραφικής και ενώ ημεροκομπασμό, όταν έρθει η ώρα της έκθεσης, αλλά στέλνεις βέβαια. Αχ, κύριε Υπουργέ μου, έχω άγχος σήμερα. Γιατί είσαι άγχος? Ξέρω εγώ, έχω άγχος γιατί είναι καλά. Είναι καλά. Έχω λάθη που βλέπετε. Δεν θα έχεις. Έχω, Αχ, Παναγία μου. Έκανες κάτι να μην έχεις. Άστα τώρα, αυτά θα λέμε. Και τώρα να σας πω και ένα ανέκδοτο και ωραίο. Λοιπόν, με καλεί μία κυρία και μου λέει προς κύριο Βοργία, σας παρακαλώ πολύ, ελάτε στην έκθεσή μου, λέγουμε έτσι και έτσι και να σας να προσδιοριστώ ότι έχω και τις εξής περγαμηνές. Τέλος πάντων, ελάτε στην έκθεσή μου και θα ήθελα να μου γράψετε μία κριτική. Τις απάντησε και κριτικές δεν γράφω. Τέλος πάντων, ελάτε στην έκθεσή μου. Πήρα σε μία έκθεση που ήταν καλή με πρώτη ματιά και είχε βάλει στην πόρτα της εισόδου καμιά δεκαριά αφίσες. Πρώτο βραβείο, Παρίσι, όχι Κάνες, Αντίπ, βραβείο. Ο κύριος Βοργιάς, παιδιά, ήταν οι φίλες δίπλα και θέλω να αγοράσω πίνακες. Καλησπέρα μου, λέει. Όπως είπαμε, θα μου γράψετε μία κριτική. Όπως σας είπα, δεν γράφω κριτικές. Μου λέει, μα γιατί ήρθατε, θα δω μου την έκθεση, να σας δω. Κύριε Βοργία μου, θα μου γράψετε μία έκθεση. Ακούστε, εγώ για να γράψω μία έκθεση, πρέπει να τη μελετήσω. Μελετήστε τη μου, γιατί να μην μελετήσετε, εγώ δεν μελετήστε. Αν τη μελετήσω όμως, ενδέχεται να μην συμφωνούμε σε κάποιον σημείο. Καλά, μελετήστε το εξάλλου. Δεν μελέτησα. Παναγία μου, είπα μέσα μου. Πήγα και της είπα, ακούστε, αγαπητή κυρία, όπως σας είπα, μένω στη διοντολογία μου, δεν γράφω. Δεν γράφετε, γιατί δεν γράφετε, σας παρακαλώ. Σε λέω να σας το πω εσάς ιδιαίτερως. Έχει κάποια λάθη, λέω. Και άμα τα γράψω, εγώ δεν μπορώ να τα κρύψω. Πρέπει να τα γράψω γιατί αφού θα γράψω την ειδική, πρέπει να εντοπίσω και τα λάθη. Αλλιώς θα μου υποθεί ότι δεν τα είδα κι εγώ. Οπότε τι ισόη κριτική κάνω. Τι είδατε λάθη. Κύριε Βαργία μου, γυάλατε μαζί μου ένα λεπτάκι εδώ στην πόρτα. Και μου δείχνει. Βραβείο στην Αγία. Βραβείο στις Κάνες. Βραβείο στη Μης. Α, αυτό τι μου δείχνετε ακριβώς, λέω. Ότι έχετε και βραβεία και λάθη. Κάνω χάζι με το χιούμορ σας, μου λέει. Τι μου δείχνετε ακριβώς, λέω, πέστε μου για να ξέρω. Λέει, δείχνω ότι είμαι φτασμένη καλλιτέχνης. Και ο Μικελάντζελο έκανε λάθη, εδώ δεν είναι. Δεν έχω λάθη, κύριε Βοργία. Λυπάμαι που με στεναχωρείτε σήμερα με στα εγγένειά μου, αλλά λάθη δεν έχω. Λυπάμαι κι εγώ, αλλά δεν μπορώ να γράψω κριτική. Λάθη δεν έχετε, δεν επιμένω, αλλά κριτική εγώ δεν γράφω. Φίλε, κριτική θα γράψετε και θα παραλείψετε τα λάθη. Α, εδώ δεν το καταλαβαίνω αυτό λέω. Λοιπόν, ή θα γράψω ό,τι θέλω. Τι έκανε η κυρία. Δεν το πάει όμως σας. Πρώτα με πήγε στην πόρτα να δω καλά τα πτυχία, ποια πτυχία, τα βραβεία. Και εκεί βλέπω ένα πολύ ωραίο πράγμα. Ο σύλλογος
γειτόνων και περαστικών τη ΑΔΥΠ έδωσε πρώτο βραβείο. Λέω, τι βραβείο είναι αυτό. Λέω, από τι είναι αυτό. Η γειτονιά μας, λέει, έχει πολιτιστικό κέντρο. Πάμε πιο κάτω, ο Σύλλογος Νοικίας και Περιβάλλοντος, εχθροί του της Αρκούδας και της Πολικής Αρκούδας, ανεκήρυξαν την πρώτο βραβείο. Λέω, τώρα σοβαρά, μπορείς να μου δείξετε αυτά τα πράγματα και να μου ζητάτε να σου κάνω κριτική με αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν έκανες άλλους τέτοια. Όχι, τέτοια... Λοιπόν, τι να κάνω, έτσι λέω. Θα την γράψει την κριτική. Δεν θα την γράψει η κριτική. Πηγαίνει στις φίλες της, αφήνοντας σε μένα έκπληκτο, λέει το εξής. Είπα στον κύριο Βοργία να μου γράψει οι φιλενάδες μία κριτική και είπε ότι έχω λάθη. Ακούστε. Τι είπε ότι έχεις, οι φιλενάδες. Λάθη. Ορίστε, είχαμε ένα τώρα από τις αμήκος, λέω. Λέω, ακούστε. Δεν θέλω να γράψω κριτική. Αυτό είναι δικαίωμά μου. Θα το κλείσουμε εδώ τη συζήτηση. Χάρηκα που σας είδα. Θέλω παραπάνω. Μου λένε, γράψατε μία κριτική εκεί. Δεν της εξήγησα ότι έχει κάποια λάθη. Αφού το είπε δυνατά, ότι έχει κάποια λάθη. Απ' εδώ είμαστε. Θα τα πείτε δημοσίως τα λάθη. Να τα δω κι εγώ. Εκεί παραέμεινα. Δεν τα αφήνετε, έχετε γένεια σήμερα. Λοιπόν, όχι, θα τα πείτε και θα την κορίσετε, θα δούμε αν είναι λάθη. Επιμένετε. Πάμε στον πίνακα αυτόν. Αυτός είχε αυτό το λάθος. Α, σιγά το λάθος. Α, αυτός που θα τον αγοράσω εγώ, λέει μία. Δεν τον αγοράζω. Πάμε στον άλλο. Α, αυτός ο πίνακα. Αυτός είχε αυτός λάθος, λέει η άλλη ενδιαφερόμενη. Ναι, έχει λάθος. Α, τι έγινε έτσι, λέει, δεν τον αγοράσεις. Αφού έχει λάθο, λέει, γιατί να τον αγοράσω. Έχασε 8-9 πίνακε έτσι, γιατί είπα τα λάθη και φύγαν και όλε οι υπόλοιπε, οι οποίε κάτι μπορεί να αγόραζαν. Έχασε και τι πελάτε, έχασε και εμένα, γιατί τα κριτική πήρε. Έγινε ρεζίλη, μαζεύτηκε ο κόσμο και είπα: αυτή η καλή τέχνη έχει πολλά λάθη. Μόλι σε λίγο έγινε, να μην θέλει να ακούσει κάτι. Και φαινόταν καλή έκθεση, βάρη. Και μετά είσαι. Είστε διαβολεμένο άνθρωπο. Μπήκατε να μου χαλάσετε την έκθεση. Αυτή είναι, σε αυτά εγώ. Ακούστε. Αυτή δεν εννοούσε να καταλάβει τα απλά πράγματα. Εγώ πολύ γενικά που είπε στο είπα σιγά σιγά, υπάρχουν και λάθη, αφήστε με μια κριτική. Ήθελα να τη γράψω κριτική και καλά λόγια. Τέλος πάντων. Πάμε να γράψω. Η έκθεση, οι πίνακες με τα λάθη. Αν δεν το θέλω έτσι. Μην αντιγράφεις, μην αποτυπώνεις. Αυτό μπορεί να γίνει στα πρώτα σου σχέδια. Μέχρι εκεί πέρα. Έχουμε ένα διάστημα, κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο, άντε ένα χρόνο. Μάθε να σκέφτεσαι από εκεί πέρα. Να δημιουργείς. Να ερευνάς. Κάνε δικά σου πράγματα. Πρωτότυπα που να έχουν το δικό τους ιδιαίτερο στυλ και να σου δίνουν μια αναγνωρισιμότητα σιγά σιγά. Να είναι τα έργα της Ελένης της, Γεωργίας της. Να καταλαβαίνουν τέτοια κάνει ο κάθε καλλιτέχνης. Μη γίνεται κλόνη κάποιου καθηγητή. Ειδικά πολλές σχολές έχουν μια ποσότητα μαθητών και τους βάζουν να κάνουν ό,τι κάνουν οι ίδιοι. Για να δημιουργήσουν κλόνους. Αύριο ο Χ καθηγητής έχει ίδιο στυλ και άλλοι 50. Και έτσι θα λένε, α, αυτή είναι η τεχνική του πρώτου κλόνου, του Βοργία, ας πούμε, που έκανε Βοργιόπουλα. Λοιπόν, αυτό είναι εξαιρετικά άσχημο, διότι εάν ο απέναντί μου έχει άλλη έφεση να κάνει εξπρεσιονισμό και εγώ κάνω σουρεαλισμό, θα πρέπει να τον κολλήσω σουρεαλισμό οπωσδήποτε, αν δεν μπορεί. Θα κάνω, πρέπει να δω τι είναι, τι μπορεί να κάνει και να τον βοηθήσω όσο μπορώ τέλος πάντων, να κάνει αυτό που είναι καλός να κάνει. Αυτό είναι ο ρόλος. Και δεν μπορώ εγώ ο καθηγητής να πω στον άλλο συνάδελφο που κάνει, ξέρω εγώ, ας πούμε, εξπρεσιονισμό, και του πω, ρε Κώστα, αυτή κάνει εξπρεσιονισμό, ο κύριος είναι ειδικός. Αναλαβαίνει. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Όχι να τον σπρώχνει να κάνει κλόνους δικούς. Πόσοι σπουδαστές, αν φανταστείτε, είναι θύματα τέτοιων καθηγητών. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και το ξέρουν, και αν ακουστεί και το βίντεο, ξέρουν πολύ καλά τι έχουν κάνει όλοι αυτοί και καταράκωσαν κατά πολύ την ελληνική ζωγραφική. Και όχι μόνο αυτοί, και αφήστε και άλλα μεγάλα κυκλώματα. Φροντιστηρίων κι άλλα. Σε διαπλοκές. Αυτό ξέρω επίσης είναι και μήνυση.
Αλλά όποιος έχει το μήγας έρθει να κάνει και τη δίκη. Εγώ δεν σηματοδοτώ κανέναν ονομαστικά. Αυτοί που είναι και νιώθουν άβολα, ας το σκεφτούν. Εξάλλου καταγγελίες εδώ τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πάρα πολλές και πριν κάνεις δύο φώναξαν και είπαν ας αλλάξει ο θεσμός των εισαγωγικών εξετάσεων γιατί είναι διαβλητότατος, όχι διαβλητός, διαβλητότατος. Λοιπόν, ας γίνει κάτι. Ας πηγαίνει με ένα φάκελο κάτι σπουδαστή και ας εξετάζεται σε ένα πρωτότυπο έργο μπροστά. Να δείξει δημιουργία και όχι μια αντιγραφή μιας πρωτομής που μπορεί να την έχει μάθει ένα χρόνο απ' έξω, ας πούμε. Τι είναι, άσε που νομίζω ότι έκανε πρωτομή και έκανε, έμαθε ζωγραφική. Έκανε πρωτομή και έμαθε πρωτομή, δεν έμαθε ζωγραφική. Η ζωγραφική είναι ένα πέρατο πεδίο δημιουργίας που πρέπει να είσαι αναγνωρίσιμος, όπως είπαμε, και να μπορείς να έχεις τη δική σου προσωπική εικόνα προς τα έξω. Δεν ασκούνται κανείς πρωτομή, μια βγαίνουν σκούρες πρωτομές, μια βγαίνουν ανοιχτές, μια βγαίνουν τετράγωνοι, μια βγαίνουν πλατιές, μια έτσι, μια αλλιώς. Έχουμε 300 στυλ φροντιστηρίων εδώ πέρα και μια περνά του ενός, μια περνά του άλλου. Αφήστε, θέλω να πούμε παραπάνω, όλοι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, από τη στιγμή που αρχίζεις και φτάνεις κάπου, θα πιάσεις τα τηλέφωνα να τα ανάψεις, θα πιάσεις τα mail, θα τα ανάψεις, θα πιάσεις γνωριμία με όλες τις γκαλερί, θα πας από κοντά. Θα κάνεις ό,τι μπορείς για να φανεί το έργο, θα πιάσεις τους καθηγητές που σε εκτιμούν, για να πας μαζί τους, να γνωρίζεις χώρους, να σε πάνε σε χώρους, να μπορείς να σε προωθήσουν. Βγες έξω, πήγαινε και στη Γαλλία, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε όπου μπορείς. Νοιάσου για το έργο σου όπως νοιάζεσαι για την υγεία σου, για τον εαυτό σου. Εκτός αν δεν νοιάζεσαι ούτε και γι' αυτόν. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα νοιάζεσαι και γι' αυτόν. Έχε φιλόδοξα όνειρα με πίστη. Φιλόδοξα. Να έχεις τόσο απλούς σημερινούς στόχους, θα κάνουμε σήμερα, θα βγάλουμε, αλλά βάλε και μακροχρόνιους. 10 ετών. Τι πρόκειται να κάνω στην προσεχή δεκαετία. Πού πρέπει να είμαι. Αυτό κάνουν όλοι οι μεγάλοι ζωγράφοι. Λέτε να περίμεναν να μιλήσει ο Άγιος Νικόλαος και τους βοηθήσει. Όπως λένε και οι αρχαίοι, στην Αθηνά και η Χερακίνη. Αυτό είναι σοφό από τότε. Όλοι το ξέρουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανείς, δεν δίνει βοήθεια. Η τέχνη σου πρέπει να ξεφύγει από το να σου αρέσει ή να την αγαπάς. Χρειάζεται να είναι ο πολύ μεγάλος έρωτας της ζωής σου. Τίποτα λιγότερο. Κλείνουμε. Τελείωσε. Ρωτήσεις όσοι έχετε μπορεί.